Η εμπλοκή που έχει υπάρξει με το master plan του λιμανιού της Καλαμάτας φαίνεται ότι εμποδίζει την εξέλιξη και τον σχεδιασμό που αφορά στην βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Αυτό τόνισε από την πλευρά του και ο Δήμαρχος της Καλαμάτας Παναγιώτης Ζερινίκας κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι ο Δήμος δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ για το master plan του λιμανιού. Για το master plan ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ, ούτε για το προηγούμενο, ούτε για το τωρινό. Τα χρήματα τα βάζει στο Υπουργείο Οικοδομών. Είναι γύρω σε 630.000 περίπου. Δεν είναι ούτε 700, που είπε ο Ανδρέας. Έκαναν λάθος, παρενέβη το ηλεκτρικό, θα γίνει επαναπροκήρυξη. Όμως, αυτό μας παρεμποδίζει για έργα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην παραλία νότια της Ναυαρίνου. Αν δεν γίνει το master plan, δεν μπορούμε να κάνουμε το πάρκο, ούτε μπορούμε να σχεδιάσουμε την αυταθλητική εγκατάσταση. Αν δεν μας δώσει το τετραγωνάκι, πού θα πάνε, ή το παραλληλόγραμμα, οι εγκαταστάσεις αυτές. Γι' αυτό είναι κρίσιμο το πρόβλημα. Και το ΒΟΑ πρέπει να προχωρήσει αμέσως.